Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, όπου η αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα του σταθμού μας, Βασούλα Χριστοδούλου, φιλοξενεί την δημοφιλή Κύπρια ψυχολόγο και συγγραφέα Θέκλα Πετρίδου. Η κυρία Πετρίδου μιλάει για τον τομέα της ψυχολογίας, αλλά και για τη συγγραφή των βιβλίων της. Επίσης, αναφέρεται στους νέους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου που αναγκάστηκε να εφεύρει λόγω κορονοϊού. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, στην οποία η κυρία Πετρίδου μας μιλά για τις δραστηριότητές της με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Σήμερα φιλοξενούμε μία ξεχωριστή, πολυσυζητημένη και αγαπητή προσωπικότητα σε χιλιάδες κόσμο και πρόκειται για την ψυχολόγο και συγγραφέα Θέκλα Πετρίδου. Θέκλα μου, σε καλωσορίζουμε στο Hellenic TV. Είναι μεγάλη μας η χαρά σήμερα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και μεγάλη μου τιμή να φιλοξενούμε στην ελληνική τηλεόραση της Μεγάλης Βρετανίας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για σένα, Θέκλα μου. Συνήθως εσύ προσπαθείς να βοηθήσεις όλο τον κόσμο με όλα αυτά που κάνεις, με την αυθεντικότητα σου, με το πάθος σου, με την ειλικρίνειά σου και με τον απίστευτο τρόπο που εκφράζεσαι. Λοιπόν, σήμερα θέλουμε να μάθουμε... ίσως λίγα άτομα που δεν έτυχε να γνωρίσω για τη Θέκλα, γιατί είπαμε... Τα παραλέτε, τα παραλέτε! Όχι. Τα παραλέτε! θα σε ονομάσω και η γκούρου των ανθρώπινων σχέσεων, κάπως έτσι. Προτιμώ τη λέξη γκουρού, ίσως τη λέξη ψυχολόγος θα την προτιμούσα. Γιατί... Η λέξη γκουρού παραπέμπει σε κάποια άλλα πράγματα, λίγο τσαρλατανίστικα. Οπότε προτιμώ την προσφώνηση ψυχολόγος. Ναι, είσαι. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 10 χρόνια περίπου που έχω ασχοληθεί ενεργά με το διαδίκτυο, ίσως και λόγω του ότι ξεκίνησα πολύ νωρίς, ίσως και λόγω του ότι φαίνεται πως στον κόσμο αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζω τα θέματά μου, έχω γίνει αρκετά γνωστή διαδικτυακά, αν και πρέπει να οφείλω να ομολογήσω ότι παγκοσμίως έγινα γνωστή στους Έλληνες του εξωτερικού και τους Κύπριους της Διασποράς από το 2005 μέχρι το 2010 που εμφανιζόμουν τακτικά σε τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ραδιοφωνικό Τμήμα Κύπρου, στο ΡΙΚ. Μάλιστα. Έκτοτε, Βασούλα, μιλάω στον ελληνικό και λέω το όνομά σου, επειδή έχουμε μιλήσει ξανά. Και έκτοτε, Βασούλα, αρκετοί Έλληνες που ζουν είτε στην Αγγλία, είτε στην Αυστραλία, είτε στην Αμερική, είτε στον Καναδά ή οπουδήποτε στη γη επικοινωνούν μαζί μου μέσω email, γνωρίζοντάς με από τότε, από πριν 15 χρόνια σχεδόν. 15 χρόνια. Έχω μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες του εξωτερικού και τους Κύπριους του εξωτερικού για την παροικία. Έχω έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη, γιατί έχουμε και πολλούς συγγενείς οι οποίοι είναι στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στον Καναδά. Και νιώθω ότι είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό ένα κομμάτι Ελλάδα, η Κύπρο που χτυπάει η καρδιά τους αλλού και μας κάνει όλους παγκόσμιους πολίτες. Ακριβώς. Και αγαπάμε όταν μιλάμε με δικό μας από το άτομα, από τον τόπο μας, αισθανόμαστε μία μεγάλη αγάπη και χαρά. Και αυτό το εκπέμπεις, Θέκλα μου, πρέπει να το πω, ότι αισθάνεσαι ιδιαίτερη χαρά. Λοιπόν, να πάμε στην αρχή. Θα ήθελα κάτι που, έτσι, που πολύ μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, είναι η ειλικρίνειά σου, φυσικά εννοείται και όπως είπα αυτό που εκφράζεσαι. Έχεις δηλώσει σε μια άλλη συνέντευξη ότι αποφάσισα να σπουδάσω ψυχολογία γιατί είχα ψυχολογικά προβλήματα. Την αλήθεια είπα, Βασούλα. Ναι. Την αλήθεια είπα. Ό,τι λένε οι καλύτεροι θεραπευτές είναι αυτοί που έχουν... είχανε, περάσανε και ίσως παίρνουνε κάποια προβλήματα, έτσι έχουν περισσότερο πάθος πράγματα που ήδη περάσανε ή μέσω της δουλειάς τους που γνωρίσανε για να μην τα ζήσουν άλλοι, για να βοηθήσουν.
Λοιπόν, καταρχάς, η λέξη που ψάχνεις ίσως είναι η λέξη ενσυναίσθηση, που στα αγγλικά λέγεται empathy. Είναι ένα αντιδάνειο από την ελληνική γλώσσα, το οποίο όμως δεν σημαίνει εμπάθεια, σημαίνει την ικανότητα να μπορείς να συναισθανθείς τι μπορεί να βιώνει ο άλλος ή να έρχεσαι κοντά στο συναίσθημα του άλλου. Είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι και ό,τι το έχω δηλώσει σε συνέντευξη, αλλά και ό,τι είναι η πραγματικότητα, ότι ο βασικός λόγος που αποφάσισα να σπουδάσω ψυχολογία ήταν ότι αντιμετώπιζα ίδια ψυχολογικά θέματα. Είχα ψυχολογικές δυσκολίες. Ως μαθήτρια ήμουνα πολύ καλή μαθήτρια, άριστη. Είχα τελειώσει πρώτη στο σχολείο μου και στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχα εισαχθεί πρώτη με τις πανκύπριες εισαγωγικές εξετάσεις. Μπορούσα να σπουδάσω ό,τι ήθελα. Από τον κλάδο που ήμουν, ήμουνα στο κλασικό. Εμείς τότε είμαι 45 χρόνων τώρα, το 93 τελείωσα το Λύκειο. Είχαμε ακόμη το κλασικό, το πρακτικό, το οικονομικό, όπως ήταν παλιό. Δεν ξέρω αν εσύ τελείωσες Λύκειο στην Κύπρο. Ναι. Ήμουνα με το παλιό σύστημα, ήταν πριν το ενίο Λύκειο. Άρα θα μπορούσα να πω φιλόλογος, θα μπορούσα να πω δασκάλα, θα μπορούσα να πω σε ένα από οι νομικοί. Αλλά επέλεξα συνειδητά να σπουδάσω ψυχολογία επειδή ήθελα να μάθω τι είναι αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτό το πράγμα που μας επηρεάζει τόσο πολύ, τι συμβαίνει με τα συναισθήματα του άνθρωπου, με τις σκέψεις του, με τις διάφορες ψυχικές διαταραχές, γιατί είμαι Κυπρέα, είμαι Κύπρια και οι Κύπροι έχουμε ωραιότατα γονίδια, εξαιρετικά γονίδια. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι πρικισμένοι, που είναι φύσεις, που είναι καλλιτεχνικές φύσεις. Έχουμε πολλές ωραίες φωνές, πολλούς ποιητές, πολλούς ζωγράφους, αλλά έχουμε και ωραιότατα γονίδια που μας προδιαθέτουν για κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, τα οποία τα κληρονομούμε από γενιά σε γενιά. Και επειδή και εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που έχει αυτό τα χαρακτηριστικά, δηλαδή κάποια μέλη από την οικογένεια μας έχουμε μια τάση προς το άγχος και την κατάθλιψη, τις φοβίες, τις αγχώδεις διαταραχές, ήθελα να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα και πώς μπορώ να τα ξεπεράσω. Όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν υπήρχε ψυχολόγος στην Πάφο που μεγάλωσα. Ναι, να πούμε ότι στην Πάφο. Ναι, είμαι παφίτισσα, η μητέρα μου είναι παφίτισσα, ο πατέρας μου από τη Λεμεσό. Να πω και λίγο την καταγωγή μας, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος, οι Κύπροι που είναι στο εξωτερικό, αρέσκονται να μάθουν και από ποια χωριά κατάγεσαι. Ο πατέρας μου κατάγεται από το Άρσος της επαρχίας Λεμεσού, αλλά όταν ήταν 9 μηνών, ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήταν και δύο Αρσιώτες, μετακόμισα στην Αγία Φύλα. Μετήκησα στην Αγία Φύλα και μεγάλωσα στη Λεμεσό. Η μητέρα μου είναι από την Επισκοπή της Πάφου. Και η οποία όταν ήταν να πάει στο γυμνάσιο κατέβηκε κάτω στην Πάφο και μετά παντρεύτηκαν οι γονείς μου 28 Ιουλίου του 1974, δηλαδή μέσω πρώτης και δευτέρας εισβολής. Ήταν φτωχά πλάσματα και είχαν ήδη ετοιμάσει το γάμο και δεν μπορούσαν να τον ακυρώσουν. Έκανε ένα γάμο έτσι μέσα στον πόλεμο και πήγαν προσωρινά στην Πάφο για να πάνε μετά στη Λεμεσό. Ακόμη είναι στην Πάφο. Άρα εγώ μεγάλωσα στην Πάφο, είμαι παφίτης. Μεγαλώνοντας λοιπόν, δεν υπήρχε ψυχολόγος στην Πάφο. Άρα και να ήθελα να πάω σε ψυχολόγο ή να ήξερα τι σημαίνει ψυχολόγος, δεν υπήρχε ψυχολόγος για να πάω. Όταν επέστρεψα από τις σπουδές μου, ανακάλυψα ότι υπήρχαν ήδη 1-2 ψυχολόγοι που εργάζονταν, που είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια. Και για μένα ήταν το κίνητρο για να σπουδάσω ψυχολογία η ανάγκη να βοηθήσω τον εαυτό μου να καταλάβω τι είναι αυτό που συμβαίνει και η μεγάλη περιέργεια για το γιατί τόσοι άνθρωποι ενώ έχουν εξωτερικά όλα τα προσόντα για να είναι ευτυχισμένοι, μπορεί να έχουν μια καλή σωματική υγεία, να έρχονται από μια οικογένεια που να είναι καλές οι συνθήκες, έχουν μια καλή οικονομική κατάσταση, παρόλα αυτά να είναι δυστυχείς και στενοχωρημένοι. Δηλαδή το άγχος και η κατάθλιψη, που είναι δύο από τα πιο συνηθισμένα θέματα που ταλαιπωρούν τους Κύπριους και τους Έλληνες, είναι πολλές φορές ακατάληπτα από κάποιον που δεν είναι ειδικός. Και έτσι ήθελα να ειδικευτώ σε αυτά τα θέματα. Και εδώ να πούμε. Σας έχω απαντήσει. Κόρη, βεβαίως, κόρη ιερέα. Και ο μπαμπάς μου είναι αρχαιολόγος και ιερέας ο πατέρας μου. Ναι, μου άρεσε μία δήλωση που έχει κάνει για σένα, που είπε ότι η Τέκλα, λέει, ήταν από παιδί, από μικρή, λέει, ένα παιδί ξεχωριστό, λέει. Και ό,τι λέει, είχε τις δικές της απόψεις που κρατούσε και της άρεσε να εκφράζει αυτό που αισθάνεται και αγαπάει, λέει, τον κόσμο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ο παπάς μου είναι γλυκύτατος.
Είναι πραγματικός παπάς, αυθεντικός παπάς, δηλαδή έγινε ιερέας επειδή το νιώθει βαθιά μέσα του, εξασκεί το λειτουργήμα της ιεροσύνης, δεν το εξασκεί ως επάγγελμα. Είναι ένας πολύ προοδευτικός άνθρωπος, παρόλο που είναι ιερέας και θεολόγος. Εννοείται ότι δεν συμφωνούμε σε όλες τις απόψεις, γιατί εγώ πλέον έχω φύγει αρκετά από το χώρο της Εκκλησίας, ενώ δεν είμαι πλέον τόσο θρήσκα όσο με μεγάλωσα για να είμαι. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο παπάς μου έχει έτσι μια αντικειμενικότητα και βλέπει ότι παρόλο που πλέον δεν δηλώνω θρήσκα και δεν εκκλησιάζομαι και πολύ συχνά, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, δεν έχω αλλάξει θρησκεία, ούτε έχω αποταχθεί το χριστιανισμό, απλώς μεγαλώνοντας διάλεξα να είμαι λίγο πιο έξω από την εκκλησία. Έχει την αντικειμενικότητα για να δει ότι εξακολουθώ να έχω τις ανθρωπιστικές αξίες που τις οποίες στην ουσία διδάσκει η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Αν κάποιος έχει μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, έχει μεγαλώσει στα κατηχητικά σχολεία όπως μεγάλωσα εγώ, έχει διαβάσει τα γεροντικά όλα, έχει διαβάσει την Αγία Γραφή, έχει κάνει τόσα πολλά μαθήματα θεολογικά, δεν μπορεί παρά να του έχουν παραμείνει ανθρωπιστικές αξίες κατά τη γνώμη μου και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ανατροφή μου. Που ήταν μια ανατροφή που περιείχε αρχές και αξίες. Ανεξαρτήτως αν εγώ δεν έδωσα ακριβώς την ίδια στα παιδιά μου ή αν δεν έχω πάρει όλες αυτές τις αξίες να τις ενσωματώσω, στο νιώθω ευγνώμων γιατί με έμαθαν να είμαι πνευματικός άνθρωπος.